7 χιλιόμετρα μακριά από τη στέγη φιλοξενίας γυναικών Spring Hill, στην οποία διέμενε και κάτω από τη γέφυρα του τρένου στο πολυσύχναστο πάρκο Καλίνγκα του Brisbane της Αυστραλίας, εντοπίστηκε η σωρός της Ελληνοκύπριας Ιόλης Χατζηλίρα, 26 ετών από τη Λευκοσία. We're treating this as a homicide until we know otherwise. Το άψυχο σώμα της νεαρής βρήκαν τυχαία εργάτες στην υπηρεσία καθαριότητας της πόλης 24 ώρες μετά την τελευταία φορά που θεάθηκε ζωντανή. Η σωρός της 26χρονης ήταν κρυμμένη σε θάμνους, μέσα σε λίμνη αίματος και φερεμόλοπες σε διάφορα σημεία. She wasn't fully dressed. And it appears that some of her clothing and garments have been interfered with and removed. Οι έρευνες της τοπικής αστυνομίας βρίσκονται μέχρι στιγμής στο σκοτάδι σε σχέση με τον εντοπισμό οποιοδήποτε εμπλεκόμενου προσώπου στην μυστηριώδη υπόθεση. Γι' αυτό και οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και να δώσουν πληροφορίες. It's one of the mysteries at the moment is how she got to Kalinga Park and why she was on that side of town. Δίπλα στην ατυχή ήλιεν το ρυθμός έργων τέχνης, καθώς ήταν παθιασμένη με τη ζωγραφική. Συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές περιγράφουν την 26χρονη ως ένα αξιαγάπητο και ταλαντούχο κορίτσι. She's quite a popular young lady. She has a number of friends. She comes from a good family. Η είδηση θανάτου της Ιόλης βύθισε στο πένθος τα τρία της αδέρφια, εκ των οποίων διαμένουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η 26χρονη είχε μετακομίσει με τον πατέρα της στην Αυστραλία το 2016, δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας της από καρκίνο.